Πράγματι, μιλάμε για ένα πολυνομοσχέδιο. Αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι εισηγητές. Δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Το πρώτο μέρος του αφορά την Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων, στην οποία έχει σημασία που το λέω από την αρχή, για να κατανοηθεί το σκεπτικό του κόμματός μας, στην οποία Ασιατική Τράπεζα συμμετέχουν 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ αυτών, χώρες όπως η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, δηλαδή για τις μεγάλες οικονομικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι είναι αναγκαία η συμμετοχή της Ελλάδας σε όλους αυτούς τους σημαντικούς, διαβάζω από την αιτιολογική έκθεση, διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς για να στηρίξει επενδυτικά σχέδια μέσω ανάπτυξης εποφελών συνεργασιών για την ελληνική οικονομία. Έτσι, γενικά. Θα ωφεληθεί δηλαδή η ελληνική οικονομία, προπαγανδίζοντας βεβαίως ότι από την ανάπτυξη θα έχουμε όφελος όλοι. Και στο όνομα αυτής της ανάπτυξης, δηλαδή της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ψάχνει να βρει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για να διευκολύνει και να προσελκύσει μονοπόλια που θα μυριστούν ευνοϊκούς όρους για την επέκταση της δράσης τους και της κερδοφορίας τους. Αλλά ας δούμε πιο συγκεκριμένα περί τίνος πρόκειται. Λόγος γίνεται για τη συμμετοχή μας, για τη συμμετοχή της χώρας σε μια τράπεζα που υπόσχεται την αντιμετώπιση επενδυτικών αναγκών που θα συμβάλλει στην κάλυψη χρηματοδοτικών κενών σε πολλές χώρες, όχι μόνο εδώ, ειδικά εντός της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις κύρια στην κατασκευή ενεργειακών αγωγών, λιμενικών και αεροπορικών εγκαταστάσεων, τηλεπικοινωνιών και μεταφορικών δικτύων που θα δώσουν όθηση στις επενδύσεις και σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Μιλάμε για business 3 εκατομμυρίων δολαρίων όλες αυτές οι επενδύσεις. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ασιατικής Ανάπτυξης, Αναπτυξιακής Τράπεζας, η περιοχή της Ασίας χρειάζεται σήμερα που μιλάμε 8 τρισεκατομμύρια δολάρια για επενδύσεις σε υποδομές το επόμενο διάστημα και μέχρι το 2020-2021. Τα περιθώρια συγκέντρωσης κεφαλαίου στην περιοχή είναι πολύ μεγάλα. Οι αγορές τεράστιες, οι φυσικοί πόροι άφθονοι. Επιπλέον, μια σειρά κυβερνήσεις της περιοχής είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας, σχεδιάζουν μια σειρά κινήσεις εξυγχρονισμού, προωθούν καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, γιατί για να διασφαλιστούν βασικές προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων. Και αυτοί επενδύσεις θέλουν να προσελκύουν. Να γιατί υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών μονοπωλίων για ενίσχυση της παρουσίας τους στις αστικές αγορές, αλλά και για σύσφιξη των δεσμών πρώτα απ' όλα με την Κίνα, η οποία πρωτοστάτησε στην ίδρυση Ασιατικής Τράπεζας Υποδομών και Επενδύσεων. Η ίδρυση της συγκεκριμένης τράπεζας αντανακλά επίσης προσπάθειες της Κίνας να ενισχύσει το ρόλο της στις διεθνείς οικονομικές και όχι μόνο εξελίξεις, επιταχύνοντας επενδυτικά σχέδια που στηρίζει, όπως για παράδειγμα είναι οι νέοι δρόμοι του μεταξιού, στρώνοντας το έδαφος για τον πλουτισμό των μονοπωλίων που η ίδια στηρίζει. Μια τράπεζα όπου το εγκεκριμένο κεφάλαιό τους είναι 100 δις και η Κίνα, η Ινδία και η Ρωσία, οι τρεις μεγαλύτεροι μέτοχοι της, κατέχουν σήμερα το 45,52% των μετοχών και οι τρεις μαζί. Το 75% των κεφαλαίων προέρχονται από χώρες της Ασίας και της Οκεανίας. Ένας χρηματοδοτικός οργανισμός που δημιουργεί νέα δεδομένα στην προώθηση επιχειρηματικών συμφωνιών που απειλούν να διαταράξουν τις σημερινές ισορροπίες και να εγκυμονούν ταχύτερες ανακατατάξεις. Ανακατατάξεις που οξύνουν τους ανταγωνισμούς μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων για την κυριαρχία τους στις αγορές, όχι μόνο τις ασιατικές, αφού η συμμετοχή σε οποιασδήποτε επενδύσεις μπορεί να προκαλέσει γιγάντωση ή αποδυνάμωση πολυεθνικών, άρα και ευρύτερες ανακατατάξεις στο γενικό συσχετισμό δύναμης μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων, μεταξύ των μονοπωλίων. Όλο αυτό το παραμύθι που παρουσιάζεται ως αμοιβαία συνεργασία μεταξύ κρατών και λαών, ως προσέγγιση πολιτισμών, όπου επιχειρείται οι λαοί να στρατευτούν με τα σχέδια του δρόμου του μεταξιού, προσπαθεί να κρύψει την πραγματικότητα. Και ποια είναι αυτή η πραγματικότητα? Ότι θα οξύνεται η διαπάλη των μονοπωλιακών ομίλων
και πίσω από τη δίθεν αμοιβαία συνεργασία θα φουντώνει ο ανταγωνισμός των καπιταλιστών, εκμεταλλευτών και ταυτόχρονα η προσπάθεια υπεράσπισης με κάθε μέσο των συμφερόντων της κάθε πλευράς. Ο δρόμος του μεταξιού είναι στρωμένος με καπιταλιστικά κέρδη και ανταγωνισμούς, εν ολίγης. Δηλαδή, με απλά λόγια, τα μονοπόλια μυρίστηκαν ψητό και μαζεύτηκαν στην τεράστια καπιταλιστική αγορά της Ασίας που φτιασιδώνεται για να τραβήξει εκμεταλλευτές οι οποίοι θα τσακίσουν τους εργάτες της και θα λαιλατούν τον πλούτο των λαών της. Οι κόντρες που αναμένονται να είναι σκληρές ακριβώς γιατί τα κέρδη που διαχεδεύονται είναι τεράστια. Κόντρες δηλαδή και ανταγωνισμοί που είναι επικίνδυνοι για τους λαούς όλης της περιοχής. Αν και πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν σε αυτή την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, που τη χρηματοδοτούν άλλωστε, ωστόσο, αντιλαμβάνονται τους κινδύνους από το οικονομικό μπάσιμο της Κίνας στα Βαλκάνια και δεν θέλουν να συνοδευτεί και από πολιτικές βλέψεις. Γι' αυτό παίρνουν τα μέτρα τους. Η βιασύνη τους για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων σε ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θέλουν να διασφαλίσουν. Αυτόν τον στόχο υπηρετεί και η Συμφωνία των Πρεσπών. Υπάρχει λοιπόν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το πώς οι επιχειρηματικοί όμιλοι, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο αυτή την πρωτοβουλία. Βεβαίως, η διαπάλη των καπιταλιστών για να εξασφαλίσει ο καθένας για λογαριασμό του τα κέρδη δεν αναιρεί το γεγονός ότι από κοινού όλοι μαζί τσακίζουν και θα συνεχίσουν να τσακίζουν τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Τώρα, ποιοι είναι οι λόγοι που η αστική τάξη της χώρας μας επιθυμεί να ενταχθεί η χώρα μας σε ένα τέτοιο χρηματοδοτικό οργανισμό? Πρώτον, για τα Βαλκάνια, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη προβλέπεται ένα επενδυτικό κεφάλαιο ύψους 3 δις δολαρίων και μια πιστωτική γραμμή ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως μέρος του δρόμου του μεταξιού. Οι δρόμοι του μεταξιού φέρνουν την Κίνα ακόμα πιο κοντά στη δική μας γειτονιά. Τμήμα του σύγχρονου δρόμου μεταξιού αποτελούν οι υπάρχουσες επενδύσεις αλλά και τα μελλοντικά σχέδια της Κίνας για την Ελλάδα που από την πλευρά της ελληνικής αστικής τάξης συμβάλλουν στην ανάδειξη της χώρας ως κόμβο μεταφοράς εμπορευμάτων και ενεργειακών πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η επένδυση που έγινε της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και τα σχέδια για διαμόρφωση ειδικών οικονομικών ζωνών στις οποίες επιδιώκουν να συμμετέχουν και τα κινέζικα μονοπόλια. Η Κόσκο πέρα από το λιμάνι έχει βλέψεις και στην αποθήκευση τα logistics, τις μεταφορές, ειδικά τους σιδηρόδρομους ώστε να μπορεί να μεταφέρει τα εμπορεύματα των μονοπωλίων της γρήγορα και ασφαλέστερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς, μα ακριβώς, όπως έκαναν και οι προηγούμενοι προκάτοχοί της, επιχειρεί να υπηρετήσει αυτή ακριβώς τη στρατηγική επιδίωξη του εγχώριου κεφαλαίου, να καταστήσει δηλαδή τη χώρα διαμετακομιστικό κέντρο. Στο πλαίσιο αυτών των σχεδιασμών και των επιδιώξεών της ελληνικής αστικής τάξης, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μετοχικό κεφάλαιο της Ασιατικής Τράπεζας με την προσδοκία αυτή να μπορεί να χρηματοδοτεί έργα που αναπτύσσουν ελληνικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην Ασία, στην Κίνα, καθώς και έργα που αναπτύσσονται στην Ελλάδα από εταιρείες ασιατικών κρατών. Το επιχείρημα περί ανάπτυξης που θα ωφελήσει τους εργαζόμενους, το παράδειγμα της Κόσκο αλλά και κάθε άλλης επένδυσης, με τη συμμετοχή και όχι μόνο κινέζικων μονοπωλίων, είναι πεντακάθαρο. Καθώς αξιοποιούνται και θα αξιοποιηθούν μέχρι κεραίας όλα τα μέτρα του αντεργατικού οπλοστασίου, τα καθεστώτα ειδικών οικονομικών ζωνών, προκειμένου να ενταθεί η εκμετάλλευση των εργαζομένων και να βγάζουν κέρδη οι πολυεθνικές. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, τη δήλωση του Προέδρου της Κόσκο στη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στο Πεκίνο. Έλεγε τότε: «Ευελπιστούμε και από την ελληνική πλευρά να μας δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον και το καλύτερο είναι να μην έχουμε και τόσες πολλές απεργίες». Κλείνω τα εισαγωγικά. Για τα άρθρα τώρα περί Αιγιαλού, παραλίας κτλ. Γενικά, ακούστηκαν πολλά μέχρι τώρα. Γενικά, εδώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από τη μια μεριά ανοίγει περισσότερους διόδους παρέμβασης και διευκολύνσεις στο κεφάλαιο σε σχέση με τον κατάπτυστο, κατά τη δική μας γνώμη, νόμο του 2001 του ΠΑΣΟΚ,
ώστε να επεκτείνει τις καταστροφικές για το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα κερδοφόρες δραστηριότητες του κεφαλαίου σε Αιγιαλό παραλία και άλλα ευαίσθητα χωρικά στοιχεία, όπως είναι η όχθη, η παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, το υπογραμμίζω αυτό, θα το βρούμε και παρακάτω, ο Πυθμένας και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κήτης πλεύσιμου ποταμού. Στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης νομοθετεί αυθαίρετα, νομιμοποιεί αυθαίρετα έργα χωρίς ή καθ' υπέρβαση αδειών. Αιγιαλοί, λίμνες, ποτάμια γίνονται θυσία στο βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Έτσι, ο τροποποιημένος νόμος του 2001 γίνεται ακόμη πιο φιλομονοπωλιακός, περισσότερο καταστροφικός για το περιβάλλον και για μια σειρά ευαίσθητα οικοσυστήματα, πιο εχθρικός απέναντι στη λαϊκή οικογένεια, που ακόμη πιο δύσκολα θα βρίσκει χώρο για λίγες ώρες αναψυχής στους θερινούς μήνες. Για να το πετύχει αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ ενσωμάτωσε σε αυτό το νομοσχέδιο που συζητάμε μια σειρά από αντιδραστικές, όχι ολόκληρο, αλλά μια σειρά πάρα πολλές αντιδραστικές ρυθμίσεις που είχαν επιχειρήσει να νομοθετήσουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας από το 2006 μέχρι το 2014 που ήταν η τελευταία τους προσπάθεια. Μάλιστα το 2014 το αντίστοιχο νομοσχέδιο αναρτήθηκε, που είχε αναρτηθεί στη διαβούλευση με το τότε Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, είχε τίτλο «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία Αιγιαλού και παραλίας». Η αιτιολόγηση τότε στην αιτιολογική έκθεση έλεγε το εξής, το υπογράμμιζε μάλιστα, ότι η οικονομική σημασία της παράκτειας ζώνης είναι τεράστια και απαιτείται να απελευθερωθούν οι τεράστιες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης που παρέχει. Θα έλεγα εδώ τώρα, το κύριο δεν είναι τι έλεγαν τότε στο ΣΥΡΙΖΑ ή το τμήμα περιβάλλοντος του ή συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κύριο σε αυτό εδώ είναι τι λέει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το βασικό είναι ότι όλο και περισσότερο συγκλίνει με τις απόψεις που είχατε και το 2014 και πριν. Συνολικά για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, μια που ενσωματώνει πάρα πολλές διατάξεις της τότε προσπάθειας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Τι κάνει τώρα για συγκεκριμένο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό εδώ, για να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος. Είχα υπογραμμίσει τα υδάτινα στοιχεία. Προσθέτει αυτό το στοιχείο. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ξεκαθαρίζεται ότι επιτρέπεται η παραχώρησή τους κατά χρήση στο κεφάλαιο και άλλους φορείς για τα υδάτινα στοιχεία. Απαλήφεται η προηγούμενη διάταξη που όριζε ότι η προστασία του οικοσυστήματος των υπόψη κοινόχρηστων πραγμάτων είναι ευθύνη του κράτους. Τώρα, τσιμουδιά. Και αυτό. Ξεκαθαρίζει ακόμη ότι δεν θίγονται τα δικαιώματα που απόκτησε το κεφάλαιο. Ορίστε. Δεν αναφέρεται πουθενά στο νομοσχέδιο που κατεβάζεται. Εντάξει, να το αιτιολογήσει, θα το πάρουμε πίσω. Δεν αναφέρεται πουθενά, εγώ αυτό σας λέω. Και αυτό είπα. Ξεκαθαρίζει ακόμη ότι δεν θίγονται τα δικαιώματα που απόκτησε το κεφάλαιο στον παλιό Αιγιαλό, δηλαδή στις εκτάσεις που δημιουργήθηκαν με επιχωματώσεις της θάλασσας, κυρίως μέσω συμβάσεων παραχώρησης, βλέπω παραδείγματος χάρη εγκαταστάσεις στο φαλυρικό θαλάσσιο μέτωπο. Επιτρέπει την αθρώα τακτοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών αυθαίρετων παρεμβάσεων στην παράκτεια ζώνη, νομιμοποίηση με μια απλή υπουργική απόφαση. Ανοίγει ένα νέο δρόμο για παραχωρήσεις ακτών και οχθών ποταμών για έρευνες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Προβλέπεται η δυνατότητα απευθείας παραχώρησης Αιγιαλού, παραλίας κτλ. Στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού και στις δημοτικές επιχειρήσεις για απλή χρήση ακόμη και σε περιοχές Natura. Οι ΟΤΑ με τη σειρά τους πρώτου βαθμού μπορούν να πουλήσουν τη χρήση του παραχωρηθέντος Αιγιαλού, παραλίας κτλ. Σε μεγαλοεπενδυτές για εκμετάλλευση. Τώρα, στις απλές χρήσεις περιλαμβάνονται ακόμα και πλωτές εξέδρες μέχρι 100 τετραγωνικά μέτρα για κάθε χρήση εκτός από επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Περιλαμβάνονται επίσης και κάθε είδους επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή άλλης συναφούς δραστηριότητας, που σημαίνει πέραν των άλλων και πλήρη διατάραξη του θαλάσσιου οικοσυστήματος.
Τα πράγματα γίνονται χειρότερα από την παραχώρηση στους επιχειρηματικούς ομίλους της χρήσης αιγιαλού, παραλίας και άλλων κοινόχρηστων πραγμάτων για την κατασκευή έργων. Επιτρέπεται πλήθος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που κατανομάζονται και συγκεκριμένα. Καμία απολύτως εξαίρεση υπέρ έργων του Δημοσίου. Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, ένα-δύο λεπτά. Καμία απολύτως εξαίρεση υπέρ έργων του Δημοσίου ή φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία υποτάσσονται στην κερδοφορία των κατασκευαστικών και άλλων επιχειρηματικών ομίλων, όπως είναι η ΑΠΕ, οι ναυταθλητικές εγκαταστάσεις, υδατοκαλλιέργειες, λιμενικά έργα κλπ. Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να βάλει ένα τέλος στις αυθαιρεσίες με απομάκρυση των αυθαίρετων επιχειρηματικού χαρακτήρα επεμβάσεων που εκτός των άλλων περιορίζουν την ελεύθερη πρόσβαση του λαού. Η προστασία και η ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτειας ζώνης της Ελλάδας, των προστατευόμενων περιοχών, του Αιγιαλού, των παραλιών, του θαλάσσιου πυθμένα και των όχθειων των ποταμών και λιμνών πρέπει να είναι κρατική ευθύνη. Στη συζήτηση επί των άρθρων θα σταθούμε και πιο συγκεκριμένα για να τεκμηριώσουμε αυτές μας τις απόψεις. Τέλος, αποτελεί πρόκληση και ομή κοροϊδία του λαού το σύμφωνο οικειοθελούς προσφοράς κυβέρνησης και εφοπλιστών, που έρχεται με το άρθρο 56, αν θυμάμαι καλά, να γίνει νόμος του κράτους. Με αυτή την εθελοντική σε εισαγωγικά προσφορά έρχεται να καλύψει τα ληστρικά προνόμια που απολαμβάνει από όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις το εφοπλιστικό κεφάλαιο και τα οποία φορτώνονται τριπλά και τρίδιπλα στις πλάτες του λαού με τη φορολογία και των αυτεργατών με ένταση της εκμετάλλευσης. Εμφανίζει τους εφοπλιστές σαν δύναμη πατριωτισμού που οικειοθελώς, ναι, θέλουν δηλαδή, να προσφέρουν στα φορολογικά έσοδα του κράτους. Αφού βέβαια έχετε όλοι σας φροντίσει, όλες οι κυβερνήσεις εννοώ, να κατοχυρώσετε και στο Σύνταγμα αυτά τα αποκλητικά προνόμια. Φοροαπαλλαγές και κρατικές ενισχύσεις των εφοπλιστών, οι οποίοι συγκεντρώνουν αμύθιτα πλούτη και από τις δεκάδες φοροαπαλλαγές από το αστικό κράτος. Με λίγα λόγια, οι εφοπλιστές πληρώνουν αν θέλουν, και ο θελός, όταν θέλουν και όσα θέλουν. Και την ίδια ώρα κάνετε φοροεπιδρομή στους εργαζόμενους και τις λαϊκές οικογένειες, από την οποία ούτε ψίχουλο, ούτε ένα ψίχουλο δεν κατευθύνεται για τις ανάγκες τους, για να ικανοποιήσει τις δικές τους ανάγκες. Άλλωστε, αυτό το δρόμο το ακούσαμε και από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέω τίποτα πρωτόγνωρο. Αυτό το δρόμο της εθελοντικής προσφοράς των εφοπλιστών με μερικά ψωροεκατομμύρια που συμφώνησαν πρόσφατα με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πατέντα που ανακάλυψε η Νέα Δημοκρατία και την πρωτοεφάρμοσε. Δεν είναι δικιά σας πατέντα. Πώς ακριβώς το λέτε? Προοδευτικό μέτωπο. Προοδευτικό μέτωπο με τους εφοπλιστές, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, δεν το λες. Πρόοδος με ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, με μνημόνια και εφοπλιστές, τύφλα να έχει συντήρηση τότε. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη να αχρηστεύσουν τις παγίδες και τα κάλπικα διλήμματα, να ορθώσουν απέναντι, ανάστημα απέναντι σε αυτή την πολιτική και σε όσους την υπηρετούν. Να περάσουν στην αντεπίθεση για τις σύγχρονες ανάγκες και τα δικαιώματά τους, ισχυροποιώντας παντού το ΚΚΕ.